Σε λίγα λεπτά κάνει σέντρα ο ΠΑΟΚ στη Λαμία. Σε μισή ώρα και κάτι ο Άρης φιλοξενεί την Ξάνθη. Σε ακούμε, Κωστή. Βάλανε τον ΠΑΟΚ και τον Άρη να παίξουν με διαφορά μισή ώρα ο ένας από τον άλλο. Ποιος φταίει γι' αυτό? Ένας είναι ο Σαββίδης. Ποιος έχει τώρα ο ΠΑΟΚ TV? Οι άλλοι είναι διοργανώτρια. Και οι δυο νομίζω ότι χάνουν χρήματα. Χάνουν χρήματα αρκετά. Ο ΠΑΟΚ, το ΠΑΟΚ TV, το οποίο τις τελευταίες 5 αγωνιστικές δεν μας έχει ενημερώσει παρά τα παρατεταμένα ερωτήματα που έχουμε κάνει, ποιες είναι οι πράξεις, ποιες είναι τα χτυπήματα, ποιες είναι οι άνθρωποι αυτοί που μπήκαν μέσα, πόσες χιλιάδες είναι. Ρωτάμε, απάντηση δεν παίρνω. Απ' την άλλη μεριά δεν υπάρχουν διαφημίσεις στο ΠΑΟΚ TV, από την εταιρεία να πει: θέλω να διαφημιστώ, θα βάλω ένα καζίνο είναι εκεί. Και του πάω κάνα δύο εταιρείες που τους ανήκουν, Μακεδονία, Παλάς και τα λοιπά. Το άλλο είναι ότι στον Άρη, δύο θέσεις μισή ώρα αργότερα, αυτοί οι οποίοι έχουν την Νόβα, πρέπει να ξέρουν ότι αυτοί δεν παίρνουν διαφημίσεις και ζητήματα. Δεν είναι ανάγκη και οι δύο. Τέλος πάντων, είμαστε εκνευρισμένοι και δίνω το στίγμα και τη διαμαρτυρία που υπάρχει σε χιλιάδες τηλεκρατών, γιατί θέλουν να δουν και τις δύο ομάδες. Δεν βλέπουν να υπάρχουν ψηφισμό να το πάω, ούτε έργανοι μόνο τον Άρη. Βλέπουν κι άλλοι χιλιάδες επαφή. Πάει να το καταλάβει. Κάνε μου λίγο τη χάρη, σήκωσε μου το δεξί σου χέρι. Ωραία. Και πήγαινε ένα βηματάκι προς εκεί με την καρέκλα σου. Ναι, σιώσου, να ευθυγραμμίσουμε λίγο το παράθυρο. Ωραία, ευχαριστώ. Εδώ. Πάμε. Ναι, μια χαρά. Πάμε. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι έχουμε εκπληκτή στην 11η του ΠΑΟ. Ναι. Πολύ σφιχτό κεντρικό χάφο ιστορία. Δηλαδή, ο Σέρβο θεματοφύλακα. Μάθε δεξιά και ανούλη αριστερά. Δικαιωνόμαστε για τον Κρέφο ότι δεν θα έπαιρνε ρίσκο ο προπονητής του ΠΑΟΚ να τον βάλει μέσα κάποιες διδύσεις να τον χάσει τον επόμενο 1,5 μήνα. Ο Βαρέλα ως αριστερός στόπερ, δεξιός στόπερ ο Ίγκλασον και ο Εχίτη εξάρι, ο Μαωρίτσιο οχτάρι και οχτάρι ο Μίθιτς σε ρόλο δεκαριού. Αυτό το έργο, αυτή η τριάδα δεν ήταν καθόλου καλή το παιχνίδι με την Τρίπολη. Ναι. Επιμένω λοιπόν σε αυτούς, βγάζω το Σιπροσιδέσκι που έχει μια πολύ καλή παρουσία σαν φόρ, με αέντα, με καλή τοποθετήσει, με πρώτε επαφέ κτλ. Βάζει τον Άντο, τον Λιμιό και τον Βιερίνια στι δύο πάντε. Μια πρώτη ματιά δείχνει ότι το παιχνίδι θα είναι πολύ ψυχτό. Ο Μίσιτ, σαν οχτάρι, είναι πολύ καλό. Όμω, σαν δεκάρι, με αφήνοντα σύντομα τη γυναίκα των Τέλκα έξω, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το μα προβληματίσει. Υπάρχει και παιχνίδι το οποίο πάω να πάρει την κατοχή. Και έξω είναι και το Αγούστο, ο οποίο αλλιώ ξεκίνησε, δεν είχε δίκιο με τον Αγό, και μετά σε τρία κάπου δεν παίζει. Δεκάριο πίσω πάει. Για ο δεκάριο ο Πέλκα μένει έξω Αγούστο. Αλλά αυτό είναι. Πάντω, Κώστα, κράτα και κάτι όπω το βλέπω το σύστημα, αν μου επιτρέπει. Εάν ο ΠΑΟΚ έχει την καθολική κατοχή της μπάλας, μη δούμε τον Εσίτη μοναδικό κόφτη και έχει και Μαωρίτσιο και Μισίτς και Λιμιά και Βιερίνια και Ακπό. Ναι. Να πάει σε 4-1-4-1 ή 4-3-3 με ένα εξάρι και δύο χτάρια. Ναι. Να πατάνε ουσιαστικά πέντε παίκτες περιοχή, δηλαδή Μαωρίτσιο, Μίσης, Λιμιός, Βιερίνια και Ακπόμ. Ο Μαωρίτσιο έχει καλά σούτ, είναι ντεφορμέ. Ο Μίσης έχει το σούτ από μέση απόσταση. Εντάξει, οι άλλοι πίσω δεν σκοράρουν. Ας πούμε ο ίδιος ο σκοράρει, ο Μάτος σκοράρει. Είναι μια ομάδα η οποία έχει προσφέρεται, δεν θα αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα αμυντικά. Στο διπλό και το Άντερ, πολλοί το παίξαν εδώ, όταν είδαν τη σύνθεση, βγήκαν μέσα διπλό και άντερ. Λοιπόν, πάμε στα παρασκήνια. Ο ΠΑΟΚ χάνει ενώσεις. Και χάνει ενώσεις από τον Τίδρυ. Έτσι χάσει Ζάκλιγο και χάσει Τιόντιγα. Και από ό,τι μαθαίνω, δεν φτάνουν τα κουρασάν και για τις άλλες. Ο Σαββίδης δεν ξέρω τι κάνει, δεν έχει πάρει στα σοβαρά τόσο πολύ το κομμάτι των ενώσεων και οι παοξίδες ανησυχούν. Τώρα, είχαμε πάρα πολύ ισχυρή αστυνομική δύναμη από την Θεσσαλονίκη μέχρι τη Λαμία στα διόδια. Με κλούβες, με ομάδες Β,
κάνει και κατέβαιναν, ξέρω εγώ, γκάνγκστερς από πάνω. Καλά κάνανε. Κλούβα αστυνομία στην πλατεία της κεντρικής της Λαμίας. Κλούβα μέσα στην πόλη της Λαμίας μπροστά το κέντρο των αφήνων ΑΕΚ Λαμίας. Η Λαμία που έλεγε εκδήλως, μου είπανε. Ναι. Πάρα πολύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Στη θύρα 4, 15 ευρώ το εισιτήριο, 400 άτομα από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, είναι λίγοι η κερκίδα, είναι μικρή η κερκίδα. Ίσως υπάρχει συνασπισμός και ίσως να βρεθεί ο κ. Πανογιάς προεκπλήξεως και θα πρέπει να τακτοποιηθούν οι παοξίδες και σε άλλες θύρες καθώς είναι περισσότερο από 400. Λοιπόν, η ζήτηση έχει να κάνει με το κομμάτι της υπέδης του ΠΑΟΚ. Υπάρχει μια εταιρεία, η ΕΣΠΑ Contraction. ΕΣΠΑ Contraction. Μεγάλη τουρκική κατασκευαστική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται πάρα πολύ στη Ρωσία. Όταν μας είπαν ότι υπάρχει μια τουρκική εταιρεία, κάνανε εδώ ένα γκάλοπ, μήπως οι παοξίδες κάνουν καμιά μανούρα στη μισή της χαμένες πατρίδες. Όταν υπάρχουν χρήματα, ξεχνούνται οι χαμένες πατρίδες, οι γιαγιάδες μας και οι παππούδες μας και οι σκοτωμένοι μας. Οπότε εδώ δεν είδα στις νέες γενιές των 25-30 να τρελαίνονται, γιατί μια τουρκική εταιρεία μπορεί να πάρει τον παγάλο στο ΠΑΟΚ σε φτιάχνει και μια ομάδα. Είναι το Τασοκοσύριζο αυτή τη νομοθεσία. Αυτό το υποκείμενο και πατριωτικό δεν έχει και ιδιαίτερε προσωπικέ μονάδε. Έχουν κάνει πάρα πολλά, γήπεδα πολλά δεν κάνανε. Να πω ότι κάνει το γήπεδο τη Κράσνονταρ. Τη Κράσνονταρ, το βλέπουμε. Αλλά έχει κάνει γραφεία στη Μόσχα, έχει κάνει αεροδρόμιο στη Μόσχα, εμπορικό κέντρο στο Ροστό. Και γνωρίζει πολύ καλά η ιδιοκτησία της τον Ιβάν Σαββίδη. Είναι η 156η σε σειρά από τις κατασκευαστικές εταιρείες στον κόσμο. Να πω ότι ο Πούτιν με τον Ιφαντίνο έχουν κάνει την εργασία μαζί της για τα γήπεδα στη Ρωσία. Άρα, αν είναι τόσο καλά τα πράγματα και ο Πάκ μπορέσει και πάρει και τις άδειες και τακτοποιήσει αυτά τα πράγματα και να πάρει ένα γήπεδο, μια ονομασία η οποία θα είναι της κάποιας εταιρείας, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει κανέναν. Υποξίδες, δεν νομίζω και δεν ακούω και δεν μαθαίνω και γύρω μου να κάνω καμιά φασαρία, γιατί είναι τουρκική η εταιρεία. Πάμε στον Άρη. Να πούμε ότι έκανε δηλώσεις ο Σιγκέρτς, ο οποίος είναι εκτός εντεκάδος, ότι έδωσε είδηση σε μέσα της πατρίδος του ότι υπάρχει ενδιαφέρον για μένα από ομάδες καλές, όμως δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα να φύγω. Ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ για μένα. Δεν φεύγω, έδωσε την είδηση ότι δεν φεύγω αυτή την μεταγραφική περίοδο. Έγινα πατέρας, είμαστε καλά εδώ στο Θεσσαλονίκη, εγώ και η σύζυγος. Στον Άρη τώρα. Να πούμε ότι σήμερα έγινε στο αρμόδιο όργανο της ΕΠΟ η ιστορία με τον Δήμη Σάρη. Ναι. Δεν βγήκε απόφαση. Αν και ο Άρης πήγε ακόμα και σήμερα, ήταν πάρα πολύ γευκός να πρακτοποιηθεί και να βγει μια καλή απόφαση για τον Άρη. Απ' την άλλη μεριά, ένα δικηγόρο για 5 ποδοσφαιριστές θέλει να βγει κακή απόφαση για τον Άρη. Εδώ είναι θέμα δημοσίου σχέδιου. Άρα θέλει το χαρτί να πάει την άλλη εβδομάδα βολή να τη γυρίσει και να αποδείξει σωστά ότι είναι η ομάδα η οποία έχει πάρει μια νέα πορεία εταιρική. Αλλά θα πούμε εδώ ότι άρχισε χαρακτηριστικά και ο ίδιος ο Άρης την εκαθάριση που την έκανε ζαβή, την έκανε μισή, την έκανε στραβή. Οπότε να μην ανησυχούν οι αεκτήδες που ακούνε την εκπομπή, γιατί σου λέει μήπως και εμάς μας κυνηγήσουν κτλ. Ο κύριος Μελικανίδης την εκαθάρισε στην ΑΕΚ, την έκανε κρυστάλλινη. Εδώ υπήρχαν όχι ασφαλείες, παρατυπίες και κενά. Και κενά βάρο του Άρη. Καθυστέρησα πάρα πολύ. Πάντως, Κώστα, θα σχολιάσουμε και αυτό που είπαμε και στο ραδιόφωνο. Ήταν χήμαρος ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, χθες. Και μέσα σε όλα όσα κατήγγειλε και τον Ιβάν Σαββίδη και τον Άρη, ανέφερε και τον Άρη. Ο Άρης είναι η μοναδική ομάδα που κέρδισε φέτος στο τρέχο πρωτάθλημα τον ΠΑΟΚ. Πήρε βαθμούς και στην Τούμπα. Και έπρεπε να το πληρώσει εισαγωγικά με την απαγόρευση μεταγραφών στην τρέχουσα περίοδο. Αυτή είναι μια αιχμή. Ναι. Έμαθα και ότι ο δικηγόρος του ένα ποδοσφαιριστή είναι ο γιος του Παπαπάου.
Και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο κατά την άποψη των Αριανών. Οι οποίοι σήμερα καλούνται να περιζήσουν την Ξάνθη με ένα σχήμα το οποίο δεν ξέρω τώρα από την άποψή σου. Ναι. Καταρχήν ο Στρούγκ δεν είναι αυτό αποστολή. Τα ξέρετε. Ο Μπακ, ο δεξή. Mm-hmm. Το ομορφόπεδο και ο, ναι, ναι. Ο Μούσιο, ο κοκκινοτρίκη. Ναι. Λοιπόν, λένε έχει ίωση. Εγώ μαθαίνω πιο καλά από εμά. Τώρα γιατί είναι έξω, εντάξει. Αυτή είναι επίση η θέση που πάει Άρη. Ο κόσμο είναι τον κύπερ. Και κράταμε τρία στόπερ, αλλά σε ευθεία. Πρώτο δεξιά κορκούτα αριστερά. Και λυγίζει αριστερό στόπερ, δεν είναι δεξί σου στόπερ. Σαν σαματίγια είναι στο εξάρι και το οκάρι. Και από εκεί και πέρα παίζουν τέσσερα εξτρέμ και ένα τέσσερα-τέσσερα το οποίο έχει μέσα Μαντσίνη αριστερά. Και Μαντσίνη δεξιά. Μπρούνο Γκάμα πίσω από τον Λάρσον. Και οι τέσσερι είναι εξτρέμ. Και οι τέσσερι είναι καλή χαμηλά. Και οι τέσσερι είναι σχετικά καλή στο ένα με έναν με πολύ καλύτερο το Φετινατζίδη. Και οι τέσσερι δεν μαρκάρουν. Και αν βάλεις το γεγονό ότι δεν μαρκάρει και Μαντσίνη, ίσως δούμε ένα παιχνίδι που εμείς το... Κώστα, σε χάνουμε Κώστα. Λοιπόν, να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Έχουμε τον Κωστή. Έλα Κώστα. Σε βλέπουμε, να δούμε αν σε ακούμε κιόλας. Ένα, δύο, τρία, πέντε. Ναι, πάμε. Ωραία. Είναι ένα ιδιαίτερο σχήμα, το οποίο έχει, επαναλαμβάνω, τέσσερα εξτρέμ, οι οποίοι είναι πολύ καλοί στο ένα με ένα. Mm-hmm. Το χαμηλό παιχνίδι, στη διείσδυση, αλλά και οι τέσσερι δεν μαρκάρει κανεί, θα τα χαθεί μπάλα. Αν βάλει το τεματίδι, ο οποίο τη βλέπει τον αντίπαλο όταν περνάει από μπροστά και δεν μαρκάρει, δεν είναι ένα σάσα μόνο. Δεν ξέρω αν αυτό θα επηρεάσει το αμυντικό παιχνίδι του Άρη. Πάντω η Ξάνθη δεν παίζει με 30 πίσω, παίζει με 4-2-3-1 και ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για τον Άρη με νίκη. Πάει καλά, ο περίφημο αποτέλεσμα που τραβάει κάτω από την. Εντάξει, είπαμε και χθες και νωρίτερα στο ραδιόφωνο ότι με το θέμα του κολλήματος που έχει προκύψει ο Ντουρμισάη και τον Ιντέγε τραυματία, έχει έλλειψη στο 9, βάζει τον Λάρσον εκεί και μία τριπλέτα πίσω, αλλά και τον Μαντσίνη. Νομίζω ότι αυτό το σχήμα θα του βγει σε καλό. Θα του βγει σε καλό, το μόνο να πω. Σε εμάς το οποίο ο αντίπαλος ίσως είναι και πιο κατακτητικός και πιο επάνω η τετράδα του, είναι καλό αυτό το σχήμα. Τώρα καλείται να αποδείξετε το σχήμα σε άμυνες, οι οποίες είναι πολύ κοντά στην περιοχή και με τους εξτρέμ να γίνονται και πλάγια μπακ στα 30 μέτρα απόσταση. Εντάξει, αλλά έχει και τεχνίτες ποδοσφαιριστές που μπορούν τη μαζική άμυνα να την σπάσουν έτσι. Λοιπόν, θα τα δούμε στο γήπεδο σε λίγο. Κωστή, ευχαριστώ πολύ. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες.